Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε άλλο ένα βράδυ σε μια όμορφη συντροφιά, σε μια όμορφη παρέα, μέσα από την νέα μας εκπομπή «Αυτοδιοίκηση με άρωμα γυναίκας». Σήμερα θα γνωρίσουμε μια άλλη κυρία, η οποία θα έλεγα ότι τον αέρα της αυτοδιοίκησης δεν θα τον βρει τώρα, τον έχει βρει από το παρελθόν. Απλά, και θα μας εξηγήσει σε λίγο τι ακριβώς και πώς, απλά αυτή τη φορά θέλει να δοκιμάσει τα φτερά της, να τα ανοίξει τα φτερά της, από παλιά που ήταν ως δημοτικός σύμβουλος στο Περιστέρι και ζούσε εκεί. Τώρα όμως βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια εδώ στην Κορινθία μας και όχι μόνο βρίσκεται, ζει, εργάζεται, έχει κάνει την οικογένειά της και θέλει μέσα από την περιφέρεια να ανοίξει τα φτερά της. Να ανοίξει τα φτερά της μέσα από την δύναμη και το συνδυασμό του κυρίου Νίκα. Είναι μια γλυκύτατη κυρία, γεννημένη στη Γερμανία μεν, αλλά με ηπειρώτικη καταγωγή δε. Ζει στον Άσο Κορινθίας χρόνια τώρα, παντρεμένη με 3 παιδιά, εργάζεται στην Eurobank, Τράπεζα Εργασίας στο Κιάτο, από το 2006. Είναι η κυρία Ιωάννα Κασίνη, που χαίρομαι που την έχω κοντά μου, χαίρομαι που την έχω καλεσμένη απόψε, και η οποία, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, θέλει να ανοίξει τα φτερά της μέσω της περιφέρειας, να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί με τον συνδυασμό του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κυρίου Νίκα. Την καλωσορίζω στην απόψινή μου εκπομπή. Ιωάννα μου, καλώς ήλθες. Εγώ περνάω κατευθείαν στον Ενικό. Καλησπέρα, κυρία Μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλεσμά σας, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Είσαι ένα άτομο το οποίο, ενώ ζεις χρόνια εδώ, έχεις κάνει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, εργάζεσαι, μου έκανε εντύπωση το βιογραφικό σου ότι έχεις γεννηθεί στη Γερμανία, αλλά, γιατί αυτά θα τα πάρουμε ένα-ένα, αλλά είσαι με ηπειρώτικη καταγωγή. Έτσι θες ακριβώς να μας εξηγήσεις. Έχω γεννηθεί στο Βούπερταλ Δυτικής Γερμανίας από Έλληνες γονείς. Καταγωγή του πατέρα μου από τα Γιάννενα, της μητέρας μου από Θεσπρωτεία. Δεν έχω ζήσει ποτέ όμως τα Γιάννενα, πέρα από τα καλοκαίρια, τις διακοπές που πηγαίναμε σαν μετανάστες. Με καταγωγή, όπως είπατε, από Γιάννενα, γεννημένη στην Γερμανία και μεγαλωμένη. Έζησα στην περιοχή του Περιστερίου για αρκετά χρόνια και κατέληξα στην Κορινθία. Όπως λέω, είναι η γη της επαγγελίας για μένα η Κορινθία και εδώ επένδυσα. Πήρα σπίτι στον Άσο Κορινθίας από το 2004 και έπειτα. Εδώ σε όθησε να κατέβεις στην Κορινθία η αγάπη σου για την Κορινθία ή η δουλειά σου, η εργασία σου σε ανάγκασε να κατέβεις από το Περιστέρι εδώ? Η αγάπη μου για την Κορινθία το 2004 εξελίχθηκε. Όταν για επαγγελματικούς λόγους έπρεπε να έρθω για ένα χρονικό διάστημα και εκεί διαπίστωσα πραγματικά ότι είναι το μέρος που θα ήθελα να ζήσω. Συνδυάζει τα πάντα. Βουνό, θάλασσα, κοντά στην Αθήνα. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήρθα και επένδυσα εδώ. Είναι αυτό που λέω ότι όποιος έχει ζήσει στο εξωτερικό, και εγώ συγκεκριμένα έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εκεί και έχει ζήσει και τα άγωνα μέρη της Ηπείρου, τότε θα εκτιμήσει τον τόπο που ζει. Στο διάστημα αυτό εκτίμησα, γύρισα όλη την Κορινθία και έτσι επένδυσα στην περιοχή. Επένδυσες εδώ. Μου αρέσει πολύ η Κορινθία. Ναι. Σου αρέσει. Έχεις 3 παιδιά. 3 τα οποία παιδιά. Είναι μεγάλα τα παιδιά σου. Ναι, ναι, ναι. Διάβαζα το βιογραφικό σου και λέω δεν είναι δυνατόν. Φαίνεσαι νεαρά κοπέλα και να έχεις 3 παιδιά, 24 το μεγάλο. 24, το 23 και 21. Τα οποία έχουν τις δουλειές τους. Έχουν... Ναι, η κόρη μου έχει τελειώσει, είναι νηπιαγωγός. Και οι γιοι μου ασχολούνται στον χώρο των οχημάτων. Ένας ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και άλλος μηχανικός ταυτόχρονα. Και παραδοσιακοί δημοτικοί τραγουδιστές, γιατί ασχολούνται με την παράδοση. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούνται, ηχογραφούν. Ναι, 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 ναι. Τα δυο σου αγόρια. Τα δύο αγόρια. Πού την βρήκαν αυτή τη φλέβα? Μήπως υπάρχει κάποια φλέβα μέσα από την οικογένεια? Η φλέβα αυτή έρχεται από τον πατέρα τους. Ο πατέρας τους τραγουδιστής, παραδοσιακός δημοτικός στο χώρο της Ηπείρου και πήρανε και τα παιδιά το μικρόβιο, θα έλεγα. Μπράβο, μπράβο.
Γονίδιο. Γονίδιο, ναι. Αυτά είναι τα ωραία γονίδια. Πες μου όμως, είπα λίγο πιο πριν ότι έρχεσαι από το χώρο της αυτοδιοίκησης, δεν είσαι δηλαδή τωρινή. Τωρινή μπορώ να πω ότι είσαι τώρα στα δικά μας τα μέρη. Αλλά έρχεσαι όμως από μια παλιά αυτοδιοίκηση, είχες διατελέσει δημοτικό σύμβουλο στο Περιστέρι. Ναι, το 2002, στις εκλογές τότε με τον κύριο Ανδρέα τον Μπαχατουρίδη. Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή δημόσια, θα έλεγα, σε εκλογές. Και η αλήθεια ήταν ότι δεν ήθελα να ασχοληθώ. Εγώ ασχολήθηκα επί σειρά ετών με πολιτιστικά δρόμενα. Ό,τι έχει σχέση με το πολιτιστικό κομμάτι, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Τα κοινά, δηλαδή είναι κοινά, μέσα στον πολιτισμό περισσότερο. Μέσα στον πολιτισμό. Ήμουνα από τα 19 μου μέχρι σήμερα, επί 26 συναπτά έτη και ίσως περισσότερα, με πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Εξωτερικό. Το έχεις το μικρόβιο, δηλαδή. Ναι, στο Johannesburg, στην Αμερική, στη Γερμανία και εννοείται και στην περιοχή του Περιστερίου όπου και έμενα. Τότε με ανακάλυψε, θα έλεγα, ο Ανδρέας Μπαχατουρίδης, γιατί δεν ήθελα να ασχοληθώ πραγματικά. Δεν μπορούσα να του πω και όχι. Και ήταν η πρώτη μου εκλογική αναμέτρηση που και εξελέγει. Ήταν η πρωτιά σου, ήταν η πρώτη σου φορά, μάλλον. Ναι, ναι, ήταν η πρώτη. Η πρώτη σου επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Πώς ήταν, αλήθεια, τότε? Σου φαινόταν κάτι ξένο, κάτι διαφορετικό? Επειδή μου λες ότι σου άρεσε ο πολιτισμός, εντάχθηκε στον πολιτισμό, στο πολιτιστικό κομμάτι. Εντάχθηκα στο πολιτιστικό κομμάτι. Ναι. Ήμουν αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου και σε πολλές επιτροπές πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού. Ήταν απλά μια απόφαση που δεν τη σκέφτηκα για πάρα πολύ. Από τη στιγμή που ήμουν ικανή για να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις τα πολιτιστικά, άρα λέω θα είμαι ικανή να αντιμετωπίζω και ένα τέτοιο κομμάτι στο Δήμο Περιστερίου. Μου δόθηκε μια ευκαιρία και τις ευκαιρίες πρέπει να τις παίρνουμε όποτε μας τις δίνουν. Είδα ότι ο Μπαχατουρίδης ήταν αξιόλογο άτομο, είπε ότι μπορώ να συμπορευθώ μαζί του και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγω. Η προσωπική επαφή, αυτό με έχει εξελίξει. Και μόλις κατέβηκες από εκεί και ήρθες στα μέρη τα δικά μας, στον Δήμο Άσου Λεχαίου, έτσι ακριβώς, πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου, εκεί εντάχθηκες στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Πίσκοπου. Έτσι ακριβώς. Του κυρίου Γιώργου Πίσκοπου. Όταν του ήταν πρώην δημάρχου, του πρώην δημάρχου αυτού του εξαιρετικού δημάρχου, ήταν η τιμή για η δεύτερη τιμητική πρόταση για μένα, γιατί δεν ήθελα να συνεχίσω να είμαι δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Περιστερίου. Από τη στιγμή που είχα έρθει στην Κόρινθο, είχα αγοράσει σπίτι, δεν πήγαινε στο χαρακτήρα μου να εκτελώ χρέη δημοτικού συμβούλου στο Περιστέρι, ενώ μένω πλέον μόνιμα στην Κορινθία. Άδραξε την ευκαιρία ο κύριος Πίσκοπος, μου κάνει την πρόταση να είμαι στο ψηφοδέλτιο και αν ήταν δήμαρχος τότε, θα είχα εκλεγεί κι εγώ και ένα περίεργο. Είχα μόλις 3 εβδομάδες στην Κορινθία. Πώς τα καταφέρνουν όμως οι δήμαρχοι και σε ψάχνουν και σε βρίσκουν? Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Άρα, Ιωάννα μου, το έχει το σαράκι μέσα, επιτρέψτε μου την έννοια, ναι, την καλή την έννοια το λέω. Και μου αρέσει. Και αυτό που κάνω θέλω να το κάνω σου και αρέσει, καλά. Σου αρέσει. Τώρα, πώς σε ανακάλυψε ο κύριος Νίκας? Σε ανακάλυψε, τον ανακάλυψες, τι ακριβώς έγινε, για πες μου. Και σε αυτή την περίπτωση με ανακάλυψε ο κύριος Νίκας. Τώρα δεν ξέρω ποιος του έκανε την πρόταση για μένα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ποια είναι η ειρωνία, ότι παρακολουθώ το έργο του κύριου Νίκα από το 2007 και είναι ο άνθρωπος που θαύμαζα. Ως δήμαρχος της Καλαμάτας. Καλαμάτας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά. Και ένα βράδυ, εκεί που καθόμουν στον καναπέ μου, ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο. Δεν του απάντησα την ίδια στιγμή, γιατί τυχαίνει να είμαι και τραπεζικός υπάλληλος. Άρα, πριν δώσεις μία απάντηση, πρέπει να έχεις και την έγκριση της εργασίας σου. Και μόνο τις 5 κουβέντες που μου είπε, το τι θέλει να κάνει για την περιοχή, το πώς βλέπει την κατάσταση και ότι πρέπει να είμαστε στο πλευρό του για να μας βοηθήσει, ήταν αρκετό για μένα για να πω ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τον θαύμαζες, μου λες. Πραγματικά. Τον, κύριο Νίκα. Ναι. Γιατί τον θαύμαζες? Έχεις επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια την Καλαμάτα, ναι, και ίσως επειδή έβλεπες μια πόλη η οποία είναι πρότυπο, είπες ότι χαρά σε αυτόν τον δήμαρχο. Έτσι ακριβώς. Επειδή είδα ότι είναι μια πόλη πρότυπο, επειδή είδα έναν άνθρωπο μάχημο επί σειρά ετών, επειδή αυτός ο άνθρωπος έτυχε να είναι και προσωπικός φίλος με τον Ανδρέα τον Μπαχατουρίδη και ο ίδιος ο Μπαχατουρίδης τον θαύμαζε για το πόσο αξιόλογος είναι, το πόσο ικανός είναι, αλλά το απέδειξε. Δεν είναι μόνο. Το αποδεικνύει επί σειρά ετών με τα έργα που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Είναι ταπεινός. Είναι άνθρωπος που δουλεύει. Είναι άνθρωπος που εκτιμά και αναγνωρίζει τον άνθρωπο, αναγνωρίζει τις δεξιότητες του, τα ταλέντα του και γι' αυτό αξίζει να συμπορευτεί κάποιος μαζί του. Τώρα, κρίνοντας από
την θητεία του ως δήμαρχος, δεν μπορείς να βγάλεις και ένα συμπέρασμα ότι να, εφόσον είναι καλός δήμαρχος και θα είναι και πολύ καλός περιφερειάρχης. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια θέληση και το βλέπουμε άλλωστε. Ο κύριος Νίκας έχει μια θέληση να γνωρίσει τον κόσμο, είναι απλοϊκός, έρχεται, κουβεντιάζει μαζί σου, συζητάει τα προβλήματά σου. Τι σκέφτηκες από την πρώτη στιγμή που σου το πρότεινε και σου λέει «έλα μαζί μου Ιωάννα να βοηθήσεις κι εσύ»? Τι σκέφτηκες λοιπόν από την πρώτη στιγμή? Ναι, θα συμπορευτώ μαζί σας. Σκέφτηκες όμως και το άλλο, ότι αν αύριο ο κύριος Νίκας είναι περιφερειάρχης, τι θα βάλεις ως προτεραιότητα μαζί του να του πεις για τον τόπο σου? Αγαπάς τον τόπο σου, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Τι θα ήθελες λοιπόν να αλλάξει μέσω του κυρίου Νίκα, να τον βοηθήσεις και εσύ να γνωρίσει τον τόπο μας, γενικότερα στην Κορινθία? Δεν θέλω να επικεντρωθώ στον Δήμο Άσολη, τον πρώην Δήμο Άσολη. Γενικά μιλάμε. Ούτε στο Κιάτο που εργάζεσαι. Γενικά για την Κορινθία. Άλλωστε για όλη την Πελοπόννησο θα είναι ο περιφερειάρχης. Πιστέψτε με ότι ο κύριος Νίκας είναι ο άνθρωπος που έχει περπατήσει όλη την Κορινθία και πίσω από τις κάμερες. Δεν το έχει δείξει και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες της περιφέρειας γενικότερα και πόσο μάλλον της Κορινθίας. Εμείς είμαστε δίπλα του και καθημερινά καταγράφουμε τα όσα προβλήματα δημιουργούνται ή εμφανίζονται, ούτως ώστε να τα αντιμετωπίσει. Έχει διατελέσει στην Καλαμάτα επί σειρά ετών και το ξανατονίζω και είναι ικανός αυτοδιοικητικός. Και η περιφέρεια είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορεί κάποιος που είναι τόσο ικανός σε έναν Δήμο επί σειρά ετών να μην είναι ικανός για την περιφέρεια. Και εστιάζει σε μεγάλα έργα. Και όταν λέει μεγάλα έργα, είναι συγκεκριμένα τα έργα. Είναι παλιά Εθνική Οδό, το παλιό επαρχιακό δίκτυο, λιμνοδεξαμενές, η άρδρευση, διάβρωση των ακτών, έργα που όντως μπορούν να υλοποιηθούν. Όχι πράγματα που θα φέρουν πίσω πλέον την Κορινθία, όπως εδώ και τόσα χρόνια βλέπω ότι δεν εξελίσσεται τίποτε. Και αυτό και το βλέπουμε όλοι. Δεν σημαίνει ότι μηδενίζουμε το έργο κάποιων άλλων ανθρώπων και δεν θα ήταν σωστό να το πει κάποιος αυτό. Όχι βέβαια. Ούτε έχουμε κάτι προσωπικά με κανέναν. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να κούρασαν. Ίσως να χρησιμοποιούν μια άλλη πολιτική, μια άλλη στρατηγική. Καιρός ίσως να μας δοθεί αυτό το προβάδισμα για να αλλάξουν κάποια πράγματα, για να αποδείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στο κάτω-κάτω. Πιστεύεις ότι σε αυτή την εποχή, που είναι δύσκολη η εποχή, όντως που διανύουμε προβλήματα οικονομικά, κρίση, πιστεύεις, γιατί έχουμε ακούσει, ειδικά αυτή την προεκλογική περίοδο, έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις. Ναι. Πολλά θα, τα οποία μπορεί να μείνουν μόνο στο θα. Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτά που υπόσχεται ο κύριος Νίκας και όλα αυτά τα οποία μου είπες τώρα, προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα που μας ταλανίζουν χρόνια. Όχι τώρα, απλά εντείνονται, χρόνο με το χρόνο εντείνονται αυτά τα προβλήματα και δεν διορθώνονται. Και δεν παίρνουν μια απόφαση να μπορέσουν να μπουν σε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων σε ένα ρυθμό, να μπορούμε να δούμε και εμείς να γίνεται έργο. Το μόνο που βλέπουμε, Ιωάννα μου, και το βλέπεις και εσύ, είναι ότι κάθε φορά που έχουμε εκλογές γίνονται έργα τον τελευταίο μήνα, έτσι, τελευταίο δίμηνο. Έχετε πολύ δίκιο. Πιστεύεις λοιπόν, η ερώτησή μου είναι ότι αφού τα έχει υποσχεθεί και ο κύριος Νίκας, πιστεύεις ότι θα τα υλοποιήσει και πώς θα τα υλοποιήσει? Είσαι τόσο σίγουρη? Εσύ ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος θα έχεις ακούσει πολλά και θα έχετε συζητήσει πολλά μαζί του. Το αρνητικό, μάλλον αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, είναι ότι την τελευταία στιγμή, πριν 2 μήνες πριν τις εκλογές, όλοι υπόσχονται ή κάνουν πράγματα ή το οτιδήποτε προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ψήφο των πολιτών. Αυτό για μένα είναι ό,τι πιο υποτιμητικό μπορεί να κάνει κάποιος για έναν πολίτη. Αν κάποιος θέλει να επιδείξει το έργο του, πρέπει να το κάνει όλα τα χρόνια που είναι εκλεγμένος. Που είναι εκλεγμένος, σωστά. Ο κύριος Νίκας θα τα κάνει τα έργα αυτά. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι 5 έργα ή 6 έργα. Δεν είναι 300 έργα. Ούτε 100 έργα. Το να βάζουμε πολλά έργα και να καθυστερούμε στις διαδικασίες ό,τι έχει σχέση με τη γραφειοκρατία είναι ό,τι χειρότερο. Ή το να κάνουμε έργα που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας, που είναι για το Δήμο, δεν είναι. Άρα θα πρέπει να κάνει τα μεγάλα έργα που θα φέρουν την ευημερία και την ανάπτυξη της περιοχής. Και επίσης θα πρέπει να συνεργαστεί με τους Δήμους, στην πραγματικότητα όμως να συνεργαστεί, για να μπορέσει να τους βοηθήσει σαν περιφέρεια και οικονομικά, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι περιοχές. Ούτε να καπελώσει τους δημάρχους, ούτε να είναι αυτό που λέει συνήθως και δεν του αρέσει ο αυτοκράτορας της περιοχής. Δεν είναι. Είναι ένας περιφερειάρχης που θέλει συνεργασία με τους Δήμους για να υλοποιήσει αυτά που πρέπει να υλοποιήσει η περιφέρεια. Και θα σας πω και το άλλο. Το ΕΣΠΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή μόνο το 23% έχει απορροφηθεί. Είναι τραγικό.
Το θεωρώ ότι είναι παράλογο. Δεν μπορεί να μας δίνουν χρήματα και εμείς να μην υλοποιούμε. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, ή ότι δεν πιάνουμε τα προγράμματα από την αρχή, μας ξεφεύγουν, ότι υπάρχουν κάποια άλλοι που είναι πιο σαΐνια και τα πιάνουν τα προγράμματα. Δεν μπορεί η περιφέρεια Επίρου να τα πιάνει, γιατί εγώ είμαι τα Γιάννενα. Ο κύριος Καχρημάνης είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης. Πώς είναι δυνατόν να έχουν αναπτυχθεί τα Γιάννενα που είναι τόσο άγωνα μέρη και μόνο φοιτητές έχουν, δεν έχουν τίποτα άλλο. Και εδώ που έχουμε τα πάντα, αρχαιολογικούς χώρους, να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Το πιο απλό, ο τουρισμός, αρχαία, εκκλησίες, μοναστήρια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε. Δηλαδή αυτό που λέω το να συνδυάσουμε, και θα μπορούσαμε να έχουμε και τουρισμό χειμώνα καλοκαίρι. Mm-hmm. Να συνδυάζουμε τα πάντα. Βλέπω την περιοχή του Μετσόβου που και το χειμώνα και το καλοκαίρι έχει επισκέπτες. Και εμείς εδώ δεν έχουμε. Και εμείς παρότι συνδυάζουμε, καταρχάς είμαστε προάστιο των Αθηνών. Αυτό να το πούμε και όλοι το γνωρίζουμε πλέον. Έχουν μηδενιστεί οι αποστάσεις. Έτσι ακριβώς. Είμαστε προάστιο των Αθηνών. Κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο από τη μία άκρη της Κορινθίας έως την άλλη. Τα πάντα. Τα πάντα, όπως λες, στον τουρισμό μας. Χειμερινός τουρισμός. Το να είσαι σε μισή ώρα από βουνό σε θάλασσα και τούμπαλιν, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Πριν 3-4 μήνες είχα πάει στην Αρχαία Κόρυθο και είδα 16 πούλμαν. 16 πούλμαν τα μέτρησα. Και λέω, αυτός ο κόσμος πού πάει μετά? Δεν υπήρχαν πουθενά. Ούτε στην Κορινθία να κάνουν βόλτα. Καταλύματα. Δεν υπάρχουν καταλύματα, υπάρχουν πολλά είδη τουρισμού. Από τον καταδυτικό τουρισμό, από εναλλακτικό τουρισμό, ορειβωτικό. Τα πάντα. Είναι πάρα πολλά. Δεν λέω ότι δεν. Απλά πρέπει να εξελιχθούν, πρέπει να προβληθούν περισσότερο, πρέπει να γίνει η πιο σωστή επικοινωνία, ναι, ώστε να κρατάμε τον κόσμο εδώ, να τον κρατάμε περισσότερες μέρες. Δεν αρκεί να έρχεται κάποιος για μία μέρα στην Κορινθία και να φεύγει. Είναι απλό να πούμε, γιατί εντάξει, ο κόσμος μας ακούει και τα ξέρει κιόλας. Κρουαζιερόπλια το καλοκαίρι. Αυτό. Ωραία. Ήρθαν τα κρουαζιερόπλια, τα τεράστια κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Κορίνθου, τα είδαμε, κατέβηκαν οι άνθρωποι. Ποιος υπήρξε κάποιος να τους καθοδηγήσει, έστω με κάποια φυλάδια, να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, θα πάτε εκεί, εκεί, εκεί. Να ξέρουν και πού θα πάνε. Δηλαδή, βγαίνοντας έξω, γιατί είσαι μέσα στο κάθε ένα κουραζιερόπλιο χιλιάδες κόσμο. Βγαίνοντας έξω λοιπόν, να ξέρουν να πού θα πάνε να πιούν τον καφέ τους, θα πάνε να ψωνίσουν, θα πάνε να υπάρχει ένας οδηγός. Δηλαδή το πιο απλό. Δεν υπάρχει. Αυτό άρα. Πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Πώς θα βοηθήσουμε τους αγρότες να προωθήσουν τα προϊόντα τους? Υπάρχει και ο αγροτουρισμός. Mm-hmm. Και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πέρα τα καταλύματα, να μπορούμε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, να υπάρχει ο γαστρονομικός τουρισμός, να επιδείξουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρουμε τις ντόπιες παραδοσιακές μας σπεσιαλιτέ που λέμε, τα παραδοσιακά μας φαγητά. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ντόπια παραδοσιακά φαγητά, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει, βέβαια, δεν έχουν προβληθεί. Άρα θέλουμε μια καλύτερη προβολή, μια καλύτερη επικοινωνία. Αυτά πρέπει να είχαν γίνει εδώ και χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι. Άρα και ο κόσμος το βλέπει. Ο κόσμος έχει κουραστεί και έχει αγανακτήσει, ίσως και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να ασχοληθεί και ιδιαίτερα. Εγώ το βλέπω και μέσα από το χώρο της δουλειάς μου. Δεν είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να τους δώσουμε μία άλλη ανάσα. Πρέπει να ξεκινήσουν να ελπίζουν πλέον. Πρέπει να εμπιστευτούν. Και γι' αυτό τους προκαλώ και τους παρακαλώ να δώσουν την ευκαιρία στον Παναγιώτη τον Νίκα. Να δώσουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν αυτό. Mm-hmm. Γιατί και εγώ, έπειτα από 12 χρόνια, αποφάσισα να ασχοληθώ. Όλοι λένε δεν αλλάζει κάτι και κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει, να ασχοληθεί, να κάνει κάτι διαφορετικό για να. Πήρα την πρωτοβουλία, αψήφισα τον κίνδυνο και είπα ότι εγώ θα είμαι υποψήφια. Θα είμαι υποψήφιο με τα συν και τα. Και τα πλην. Και τα πλην, ναι. Υπάρχουν και τα συν, υπάρχουν και τα πλην. Θα βάλω όμως ένα λιθαράκι, ναι. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, δεν είσαι τώρα τελείως καινούρια. Να πω ότι δεν γνωρίζεις γύρω από την αυτοδιοίκηση. Εφόσον έχεις διατελέσει και δημοτική σύμβουλο στο Περιστέρι και επιπίσκοπο, όπως είπαμε, στον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου, γνωρίζεις πώς θα κινηθείς, ξέρεις τι ακριβώς χρειάζεται ο τόπος, γνωρίζεις τα προβλήματα του τόπου σου, που είναι. Κυρία Μέρτα, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα και γνωρίζω την Κορινθία και όλα τα χωριά της Κορινθίας. 15 χρόνια, όσο καλά ξέρω την Κορινθία, δεν ξέρω τα Γιάννενα. Και το λέω και το πιστεύω. Δηλαδή, αν θα με ακούσουν και οι πειρότες, θα λένε, εννοείται ότι τη γνωρίζεις και την περιοχή σου, αλλά
πιθαμί προς πιθαμί. Mm-hmm. Κάθε χωριό, δεν υπάρχει χωριό που να μην έχω πάει. Και θα μου πείτε πώς είχες πάει. Σε πανηγύρι. Πώς επισκέπτεσαι ένα χωριό, ναι, σε μοναστήρι. Ναι, ναι, σε εκκλησία. Ναι, ναι. Πας, το επισκέπτεσαι το χωριό. Mm-hmm. Δεν άφησα Βέβαια. Ποτέ κανένα χωριό, όχι μόνο εγώ και η οικογένειά μου. Γνωρίζουμε τα είναι πάντα στην Κορινθία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις γνωρίσει από τη μία άκρη της Κορινθίας έως την άλλη τόσο όμορφο, έχουμε τόσο ωραίους τόπους και είναι το δραματικό είναι όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει ναι, ζω χρόνια στην Κορινθία, αλλά δεν ξέρω ας πούμε το τάδε μοναστήρι, δεν ξέρω πού είναι το τάδε χωριό. Ναι, συμβαίνουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Που είναι και από την περιοχή. Και είναι και από την περιοχή και δεν γνωρίζουν το χωριό που είναι πανέμορφο, το τάδε χωριό μπορεί να είναι στο Φενεό, μπορεί να είναι στα Τρίκαλα, μπορεί να είναι στην Φαλία, οπουδήποτε. Οποιοδήποτε χωριό. Οπουδήποτε και αν είναι, έχει, το κάθε ένα έχει την ομορφιά του. Έστω μία φορά πρέπει να περάσει, γιατί να φύγω να πάω σε μια άλλη περιοχή για να δω. Έχουν ομορφιές, έχουν και προβλήματα όμως. Έχουν. Αυτό είναι. Αυτό βλέπεις και γι' αυτό λες ότι εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Και όπως το κάνω και στη δουλειά μου, δεν είναι δυνατόν να μπορώ να αντιμετωπίζω καταστάσεις και προβλήματα στον χώρο εργασίας. Και βλέπω τον κόσμο ότι με αγαπά, ότι με εκτιμά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αυτό, εάν αντιστραφεί και αν γίνει και ψήφο. Θα το δω. θα το δούμε γι' αυτό. Από σένα εξαρτάται βέβαια. Είμαι κοντά στον άνθρωπο και Είμαι το ίδιο με αυτούς. Δεν είμαι τίποτε περισσότερο. Αν ο άλλος το εκλάβει έτσι πραγματικά, πιστεύω ότι θα στηρίξει το συνδυασμό. Θεωρώ πως όταν υπάρχει ένα καθάριο πρόσωπο με καθαρά μάτια που σε κοιτούν κατάματα, νομίζω ότι και σου λένε την αλήθεια, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο πλέον ο κάθε ψηφοφόρος να σε εμπιστευτεί. Και επειδή αγαπάς τον τόπο σου. Βέβαια, δεν είσαι η μοναδική που αγαπάς τον τόπο σου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές υποψηφιότητες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε τόσο κόσμο, γυναίκες και άντρες. Βλέπεις, αυτά είναι με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ συμμετοχή. Σε σημείο που πραγματικά δεν ξέρω αν θα τους χωρέσουμε έτσι μέσα στις εκπομπές μας και εγώ και οι συνάδελφοι. Αλήθεια, πώς βλέπεις έτσι να περάσουμε και λίγο στο κομμάτι το πολιτικό, πώς την βλέπεις αυτή την αλλαγή, με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, έτσι με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Βέβαια, ο νομοθέτης αυτό ήθελε, αυτό έκανε, αλλά νομίζω ότι μάλλον και εμένα το έκανε. Για να μην δοθούν λύσεις, για να μην λυθούν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει, έστω και έτσι, επειδή δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, αυτό που μας ενώνει είναι τα προβλήματα, αυτό που λέμε όλοι, του τόπου, αυτό που μας ενώνουν είναι οι άνθρωποι. Άρα θα πρέπει, έστω και με αυτόν τον εκλογικό νόμο, να συνεργαστούμε και να συμπορευτούμε στο να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για την περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον το δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να συνεργαστούμε, δεν υπάρχει. Πρέπει να μην υπάρχει. Μα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Εφόσον, όπως το είπες, ορίζεται από τον νομοθέτη, δεν γίνεται. Τελείως. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά όμως, αν δεν δοκιμάσεις, λέει, θα βγάλεις και ένα έτσι. Και ίσως την επόμενη φορά, μετά από 4 χρόνια που θα ξαναγίνουν οι εκλογές, να έχει αλλάξει. Μπορεί να έχει αλλάξει. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι γιατί περιφερειακή σύμβουλος υποψήφια και όχι δημοτική σύμβουλος υποψήφια. Δεν είδε σε κανενός δημάρχου υποψηφίου έτσι στο πρόσωπο ότι δεν σου έκανε αυτό το κλικ που λέμε για να μπορέσει να είσαι μαζί του, παρά σου το έκανε ο συγκεκριμένος ο υποψήφιος κύριος Νίκας. Για να είμαι ειλικρινής, υπήρχε πρόταση για να είμαι υποψήφια. Είπα όμως στη ζωή μου ότι θα πρέπει να κάνω σταθερά βήματα και σε διαφορετικά επίπεδα. Από τη στιγμή που είχα περάσει σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και μου έγινε πρόταση για το δεύτερο βαθμό, θεώρησα πιο σωστό, παρόλο που είναι μεγαλύτερο το ρίσκο, είναι πιο δύσκολο και πιο κουραστικό, να είμαι υποψήφια. Θα είσαι κοντά στα προβλήματα όμως, γιατί άλλο να είσαι δημοτική σύμβουλος και να είσαι κοντά στα προβλήματα του τόπου σου και άλλο περιφερειακή σύμβουλος. Ήμουνα κοντά στα προβλήματα των πολιτών μου όταν είχα τα παιδιά μικρά. Τώρα που τα παιδιά μου είναι μεγάλα και δεν έχω δεσμεύσεις, έχω όλη τη διάθεση και το χρόνο θα έλεγα να ασχοληθώ με τα προβλήματα και γι' αυτό ήταν και υποψηφιότητα. Δεν έχω λόγο να είμαι. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι αν δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ή να δουλέψω για τα προβλήματα. Mm-hmm. Το δύσκολο έργο, κυρία Μέρη, δεν είναι το να εκλεγείς, το να τρέξεις αυτούς τους 2 μήνες mm-hmm. για να εκλεγείς. Το δύσκολο είναι μετά, αφού εκλεγείς. Εκεί είναι να μην ξεχάσεις τον κόσμο, εκεί είναι να είσαι πραγματικά δίπλα στον κόσμο, εκεί είναι να αποδείξεις ότι είσαι αυτή που λες. Γιατί ο κόσμος έχει μπουχτίσει από λόγια. Τώρα θα με ακούει και θα λέει τα ίδια. Δεν με ξέρουν όμως, δεν με έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον εμένα. Εγώ αυτό. Δηλαδή δεν έχουν δει ποια είμαι. Mm-hmm.
Με ξέρουν μόνο από το χώρο της δουλειάς μου. Ναι. Ότι τους εξυπηρετώ, ότι είμαι. Γι' αυτό που λένε, έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Δεν με έχουν δει διοικητικά να δουν ποια είμαι, να πούν ότι είναι καλύτερη, χειρότερη ή το ίδιο με τους άλλους. Είσαι δυναμικός χαρακτήρας. Είμαι δυναμικός χαρακτήρας. Ναι. Είσαι επίμονη. Είμαι επίμονη και είμαι πολύ εργατική. Κάποιοι φορές με λένε Μέρκελ. Μέρκελ γιατί? Γιατί έχω μάθει να δουλεύω, γιατί έχω μάθει να μην αφήνω εκκρεμότητες, γιατί έχω μάθει να μην λέω όχι. Δεν μπορώ να πω όχι. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συνδυάσουμε την Μέρκελ με την Ιωάννα. Ναι, Μέρκελ ως προς το ναι, αστό, ναι, οργανωτικό, στη δυναμική, με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, είναι θέμα δουλειάς. Ακόμα και στη δουλειά μου δεν θέλω να τελειώνει δουλειά. Θέλω ο πελάτης να μην ταλαιπωρείται, θέλω να ολοκληρώνω είσαι τη διαδικασία. Είσαι τυπική. Ναι. Και εξυπηρετική. Πρέπει να εξυπηρετείτε. Δεν μπορείς να αφήνεις κανένα, λέει, τον βλέπεις σαν δικό σου άνθρωπο. Είναι σαν να πηγαίνει η μητέρα μου κάπου και να μην την εξυπηρετούν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι χειρότερο να ταλαιπωρείς ανθρώπους. Άρα η περιφέρεια είναι το ίδιο. Είναι δυνατόν να ταλαιπωρείς τόσους ανθρώπους. Και εμείς τι είμαστε? Στην περιφέρεια δεν ζούμε. Περνάει από το χέρι σου όμως, Ιωάννα μου. Πες ότι, σε καταλαβαίνω απόλυτα, πες ότι έρχομαι, ότι είσαι αύριο μεθαύριο και σου το εύχομαι περιφερειακή σύμβουλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο τόπος σου ή ξέρω κι εγώ κάποιοι που μπορούν να σου πούνε ότι ξέρεις τι, το σπίτι μου κινδυνεύει από τη διάβρωση, τι θα γίνει ή κάποιο άλλο παράπονο πρόβλημα. Και δεν περνάει από το χέρι σου. Τι θα κάνεις, θα αισθανθείς άσχημα? Κοιτάξτε, είναι πράγματα που ό,τι έχει σχέση με τα μεγάλα έργα, αφού θα υλοποιηθούν, δεν θα έχει πρόβλημα ο κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα, μεμονωμένα καταστάσεις και το τι θα ζητάει αντίστοιχα ο καθένας, αυτό θα το δούμε και τι θα ζητάει. Δεν μπορούμε να ζητάμε και παράλογα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό τώρα πρόσφατα, εδώ στην δυτική, στο δυτικό Ξυλόκαστρο, 3-4 σπίτια. Ναι, το νερό αυτό μπήκε μέσα. Ναι, μπήκε μέσα, το είδα. Μπήκε μέσα γιατί? Δεν έχουν γίνει έργα. Γι' αυτό μπήκε μέσα. Δεν θα έμπαινε μέσα. Τόσα χρόνια δεν μπορεί να γίνει κάτι να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, θα πρέπει να πλημμυρίσει ο κόσμος και τι, να τους βγάζουμε στα κανάλια και να τους λέμε μετά σας λυπηθήκαμε, ήρθαμε να σας βοηθήσουμε. Ποιους να βοηθήσετε όταν καταστρέφονται? Και όχι μόνο, όσες φορές έχουν γίνει παρεμβάσεις τοπικά. Μα δεν πρέπει βγαίνει να γίνει συλλογική παρέμβαση. Πρέπει να γίνει συλλογική. Ναι, και γι' αυτό ναι. Ο κύριος Νίκας εστιάζει στα 5-6, όσα θα ανακοινώσει, ποια θα είναι τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Αυτά που πραγματικά θα βοηθήσουν. Για πες μου, πηγαίνετε από χωριό σε χωριό, πηγαίνετε στις μεγάλες πόλεις και εν συνεχεία επισκέπτεστε και τα χωριά εδώ στην Κορινθία. Πρόσφατα, χθες ήρθε, πριν λίγες μέρες, ήρθε και ο κύριος Νίκας στο Λέχιο. Mm-hmm. Έτσι, το Περιγιάλι. Λέχιο Περιγιάλι. Λέχιο Περιγιάλι. Ο κόσμος γενικά πώς αντιμετωπίζει τον κύριο Νίκα που τον ήξερε σαν δήμαρχο Καλαμάτας. Καλαμάτα, εντάξει, αν θα τον ξέρανε μέσα από την τηλεόραση περισσότεροι, Κορίνθη. Πώς τον αντιμετωπίζει ο κόσμος τώρα που θέλει να διεκδικήσει την περιφέρεια? Σαν τον άνθρωπο που ίσως να τους λυτρώσει. Αυτό το διαπίστωσα στις δύο τελευταίες ομιλίες Περιγιάλη και Λέχιο. Ίσως ήταν οι πιο θερμές και το πιο καλό ακροατήριο που είχα δει. Οι άνθρωποι αυτοί κρέμονταν από το στόμα του. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όποιος το δει, όποιος ήταν εκεί, θα το καταλάβει. Γιατί αυτά που τους έλεγε ήταν η πραγματικότητα. Δεν τους είπε τίποτε περισσότερο. Δεν είδα κανένα αμορφασμό στο πρόσωπό τους, καμία αντίδραση αρνητική. Και δεν το λέω επειδή είμαι μαζί του υποψήφια. Προκαλώ τους πάντες. Όπου λέμε ότι μιλάει ο Νίκας, να έρθω να τον ακούσω. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, κυρία Μέρη, που να τον έχει ακούσει και να μην μου έχει πει τα καλύτερα. Ήμασταν στο Χιλιομόδι τελευταία και δεν θα ήθελα να πω ποιος μου το είπε. Γυρίζει, ναι, και μου λέει ο άνθρωπος, δεν το πιστεύω. Ήταν η λέξη και εκείνη τη στιγμή ανατρίχεσαι στην κυριολεξία και λέω, κάνουμε δουλειά τελικά. Τελικά βλέπω ότι η προσωπική επαφή, ο λόγος τους μεστός, είναι ο άνθρωπος που μπορεί κάποιος να κουμπίσει επάνω του. Ίσως και γι' αυτό και εμείς στριζόμαστε πάνω του. Και βάζουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να οργώσουμε το νόμο. Ας έρθουμε πάλι σε σένα όμως. Μην ξεχνάμε ότι η εκπομπή είναι άρωμα γυναίκας. Αυτοδιοίκηση με άρωμα γυναίκας. Πολύ ωραία αναφερθήκαμε στον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα. Όμως από ό,τι διαβάζω εδώ, έχεις μεγάλη κοινωνική συμμετοχή και δραστηριότητες, Ιωάννα. Εγώ το λίγο που σε ξέρω τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει εκδήλωση που κάνει οποιοδήποτε σύλλογος, παρούσα Ιωάννα. Ναι. Εγώ σε γνώρισα σε κάποια εκδήλωση. Σε βλέπω παρούσα παντού. Και να πω έτσι και δύο λόγια. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού στον κλασικό μαραθώνιο Αθηνών. Ναι.
Υπήρξες επί 24 συναπτά έτη υπεύθυνη πολιτιστικών και δημοσίων σχέσεων εθνικοτοπικών συλλόγων για την Αθήνα αλλά και την Κορινθία. Ασχολήθηκες με θέματα της πανυπηρωτικής συνομοσπονδίας που αφορούσαν τον απόδημο ελληνισμό στη Νότιο Αφρική. Έχεις διατελέσει και υπεύθυνη πολιτιστικών στο Σύλλογο Υπηρωτών Κορινθίας και είσαι και μέλος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά στον νομό Κορινθίας και μέλος του Συνδέσμου Γυναικών Υπήρου, όπου και εκεί σε γνώρισα, νομίζω. Εκεί γνωρίστηκα. Έτσι, εκεί σε γνώρισα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά και ρώτησα ποια είναι αυτή η κοπέλα, η κινητικότητά σου, η καλοσύνη σου, ο αυθορμητισμός σου, η οικειότητα που είχες με όλο τον κόσμο. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πες μου δύο λόγια. Πολλές συμμετοχές έτσι, και δραστηριότητες κοινωνικές. Στην ηλικία των 19 ετών ήμουνα σε 7 διοικητικά συμβούλια ταυτόχρονα. Όλα αυτά, ειδικά στο Σύνδεσμο Γυναικών Υπήρου Αθήνας, ήμουνα τα περισσότερα χρόνια. Ήμουνα από την ηλικία, και σας λέω, 19 έως 38 ετών, γιατί δεν μπορούσα πλέον να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα. Και πώς μπορούσες, σε 7 διαφορετικά. Ναι, σε 7 διαφορετικούς, ειδικά στην Αθήνα ήταν όλα των υπηρωτών, ναι, αδελφότητες, ναι, νομοσπονδίες, ναι, επειδή και στο Περιστέρι ήμασταν 35.000 υπηρώτες. Mm-hmm. Άρα ό,τι είχε σχέση, ναι. Και επειδή ήμασταν πάρα πολλοί μετανάστες, είχα αναλάβει και όλο αυτό το κομμάτι. Μέσα από Υπουργεία χρηματοδοτήθηκα για να διοργανώσω πολιτιστικές εκδηλώσεις και Νότια Αφρική που υπάρχουν πάλι υπηρώτες, αλλά και σε άλλους συλλόγους, και Λίμνο και νησιά. Έχω βοηθήσει πολλούς συλλόγους μέσα από τα Υπουργεία. Αμισθή. Εθελοντικά. Δεν με ενδιαφέρει να πληρώνω. Δεν αποσκοπώ κάπου, ούτε να προβληθώ. Δηλαδή, θέλω να κάνω ό,τι καλό μπορώ να κάνω, ό,τι μπορώ να προσφέρω στον κόσμο. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Ήτανε πολλά τα χρόνια. Και όταν ήρθα στην Κορινθία, υπήρξε εκεί. Εδώ υπάρχει και ο Σύλλογος Υπηρωτών Κορινθίας. Και εκεί έχω διτελέσει σε 2 τετραετίες. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αξιόλογος σύλλογος, πολλά χρόνια στην Κορινθία. Με πολλούς υπηρώτες. Με 15.000 υπηρώτες στην Κορινθία. Μετά το Περιστέρι, η Κορινθία είναι αυτή που έχει τόσους υπηρώτες. Και τώρα μέλος του Συνδέσμου Γυναικών Υπήρου. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε παντού. Εγώ παρακολουθώ τα πολιτιστικά δρόμενα χρόνια. Πηγαίνω σε όλες τις εκδηλώσεις και δεν το κάνω τώρα που είμαι υποψήφια, αφού δεν ζω χωρίς αυτό. Μου αρέσει πολύ αυτό. Και έτσι γνώρισα και τον τόπο και τις περιοχές. Σε όλους τους συλλόγους προσπαθώ να πηγαίνω πάντα. Θεωρώ ότι το έργο που κάνουν είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο και πρέπει να το στηρίζουμε, γιατί μέσα από εκεί προωθούν τα ήθη τα έθιμα. Βοηθάμε τα παιδιά, την νεολαία, να μάθει τι είναι η παράδοση, να ασχοληθεί με αυτό, να μην μπλέξουν τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος να μπορούν να ασχοληθούν. Ο πιο ωραίος και ο πιο υγιεινός. Να γίνουν κοινωνικά, μέσα από εκεί γνωρίζεις κόσμο, έχεις επαφή. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τέτοιες δραστηριότητες και θεωρώ ότι όλοι οι σύλλογοι μας στην Κορινθία πράττουν έργο. Αξιόλογοι σύλλογοι. Όλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους υπηρώτες. Όχι, όχι, έτσι. Γενικά, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλους τους συλλόγους. Δεν έχω. Σε βλέπω παντού. Ναι, δεν υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν και ανεβάζουν πύχη κάθε χρόνο. Και λόγω του επαγγελματός μου τους παρακολουθώ χρόνια βέβαια, και βλέπω ότι εξελίσσονται πάρα πολύ. Με πενιχρά μέσα, μπορώ να πω. Κάποιοι δεν έχουν ούτε στέγη. Και δεν έχουν στέγη και δεν έχουν και χρήματα. Δεν υπάρχουν και χορηγίες σε όλους τους συλλόγους. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο που να μπορούν να ενταχθούν όλοι οι σύλλογοι. Να γίνει κάτι μεγάλο στην περιοχή, που να αναδειχθεί και στο εξωτερικό. Που να μπορείς να κάνεις φεστιβάλ. Πολλά μπορούν να γίνουν. Και μας δίνεται η ευκαιρία. Εσύ έχεις ζήσει στο εξωτερικό και ξέρεις, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει ένας χώρος που να φιλοξενεί όλους αυτούς τους συλλόγους. Θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι εδώ στην Κορινθία. Θέλω να πιστεύω και θα δούμε το θεσμικό πλαίσιο πάντα της περιφέρειας, ότι μπορεί μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων να το δει και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Να δούμε αν όντως υφίστανται προγράμματα, τι προγράμματα και πώς. Πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους. Mm-hmm. Όλα γίνονται σε συνεργασία. Κάποια που πρέπει να εξελιχθούν θα γίνουν σε συνεργασία με τους Δήμους για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός για μένα είναι το Α και το Ω. Για όλους μας είναι το Α και το Ω. Για όλους πιστεύω ότι είναι. Ο πολιτισμός είναι η εικόνα μας. Και πρέπει να τον υπηρετούμε. Δεν μπορεί να μιλάνε όλοι για τους Έλληνες και οι Έλληνες να μην έχουν τα απλά πράγματα που πρέπει να έχουν. Βέβαια. Για μίλα μου λίγο έτσι ως γυναίκα τώρα. Γιατί είπαμε, γυναίκα ως γυναίκα, θα μιλήσουμε πέρα από την πολιτική, πέρα από την αυτοδιοίκηση.
Καταρχάς, θέλω να μου πεις αν είχες την έγκριση της οικογένειας σου να ασχοληθείς εδώ με την. Η οικογένεια είναι αρρωγός πάντα. Την είχα την έγκριση όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Τώρα, και, για να είμαι ειλικρινή, η οικογένεια με παρότρινε να κάνω. Α, ναι. Δεν ήθελα να ασχοληθώ. Δεν ήθελα να ασχοληθώ σπρωστή. Γιατί είπα, αν θα ασχοληθώ, θα πρέπει να το κάνω καλά. Να ξέρετε ότι θα με χάσετε. Δηλαδή, βάζεις και κάποια όλες, δεν μπορώ να τα κάνω όλα καλά, αλλά αν δώσω τον εαυτό μου και είμαι και εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος, θα ξέρετε ότι θα με έχετε χάσει πλέον. Γιατί πρέπει αυτά που έχουμε πει να τα κάνουμε. Δεν δέχεται αυτό η οικογένεια. Το έχει δεχτεί. Το έχει δεχτεί. Και γι' αυτό με στηρίζει. Ίσως το αξίζει. Και η κόρη μου είναι παντού μαζί. Ναι. Α, με συνοδεύει. Λοιπόν, δεν υπάρχει στα καλύτερο πάντα από το να έχεις την οικογένεια δίπλα σου να σε στηρίζει. Γιατί εκεί θα ήταν ένα μειονέκτημα να θέλεις να προσφέρεις και να έχεις την άρνηση των δικών σου ανθρώπων. Είναι δίπλα μου από όταν ξεκίνησα και τώρα ακόμα περισσότερο. Γιατί βλέπουν ότι πόσο δύσκολο είναι το έργο. Γιατί ζουν και αυτοί εδώ. Γιατί θέλουν να αλλάξει κάτι στην περιοχή. Πιστεύουν σε μένα. Πιστεύουν σε σένα. Σίγουρα πιστεύει και ο κύριος Νίκας για να σε έχει επιλέξει. Πιστεύω ότι πιστεύει. Για πες μου τώρα, πώς αντιμετωπίζουν ως γυναίκα. Είσαι μια πολύ ωραία φινετσάτη κυρία. Είσαι μέσα σε ένα συνδυασμό που σίγουρα επισκέπτεται πάρα πολλά μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Επισκέπτεται πολλά μέρη, πολλά χωριά. Τι εισπράττεις, πώς αντιμετωπίζουν. Είναι εισπράττω έτσι πάντα το χαμόγελο, η πρώτη εικόνα και να ρωτάνε ποια είσαι. Ο κόσμος είναι πολύ καλός και μόνο που μπαίνουμε στα καφενεία μας χαιρετάνε, δεν έχει πει κάποιος κακό λόγο, δεν έχει αρνηθεί κάποιος κάτι, βέβαια μας βλέπουν και καινούρια πρόσωπα, δεν έχουν να πούν και κάτι. Φρέσκα πρόσωπα. Ναι, δεν έχουμε συμμετάσχει σε άλλες εκλογές για αυτούς για να πούν ότι να τι κάνατε την προηγούμενη οτιδήποτε. Είναι θετική απέναντί μας. Σίγουρα οι γυναίκες εντυπωσιάζουν πολύ περισσότερο. Τις θεωρούν πιο δυναμικές από ό,τι συζητάμε και λένε, τις θεωρούν πιο ικανές και είναι αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουμε γυναίκες. Θέλουμε να ψηφίσουμε γυναίκες, θα ψηφίσουμε και γυναίκες για να δουν και τη διαφορά. Νομίζω ότι οι γυναίκες κάνουμε τη διαφορά. Ναι, είναι αυτό που λέμε χωρίς να θέλουμε να βάλουμε στην άκρη τους φίλους μας τους άντρες. Όχι βέβαια και εννοείται. Εγώ νομίζω ότι είναι για να μην θεωρηθεί και η εκπομπή φεμινιστικού χαρακτήρα, όχι, γιατί Θεού, το είπα και χθες που είχα την πρώτη μου καλεσμένη. Απλά ο ένας νομίζω ότι συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, η γυναίκα, αυτό που λέμε θηλυκό μυαλό, έχει τον τρόπο να ελίσσεται, να σκέπτεται διαφορετικά. Ο άντρας να ολοκληρώνει ενδεχομένως αυτό που σκέφτεται η γυναίκα. Και θεωρώ ότι μια σύμπραξη είναι πιο υγιής και πιο όμορφη το να βγαίνει μια ωραία συνεργασία και από τη μία πλευρά. Έτσι, αλληλοσυμπληρώνονται. Ναι, αλληλοσυμπληρώνονται. Η γυναίκα γενικώς στην πολιτική, πώς την βλέπεις σήμερα, μειονεκτή, γιατί δεν πάβει πάντα, ας πούμε, αν πάρεις παράδειγμα μέσα από τη Βουλή, πάντα οι γυναίκες είναι πολύ 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 λιγότερες. Ναι, πολύ, δεν τις έχουν δοθεί τα. Και φέτος έχετε και το θέμα της ποσόστοσης με τους συνδυασμούς. Το να φτάνει στο σημείο και να μας βάζουν και ποσόστοση, πάλι κακό θα έπρεπε να ήταν ελεύθερο. Πέρα από εκεί όμως, οι γυναίκες από τη στιγμή που είναι κανένας να είναι επαγγελματίες, να είναι μανάδες, να είναι πολύ, μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι καλό αυτό που έγινε. Πρέπει να υπάρχουν οι γυναίκες για να μπορούν να υπάρχουν απόψεις. Αλλιώς σκέφτεται ένας άντρας, αλλιώς σκέφτεται μια γυναίκα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχεις συναντήσει ποτέ στην πορεία σου, μια και είχες διατελέσει και παλιά δημοτική σύμβουλος, έχεις συναντήσει ποτέ κάποια έτσι περίεργη στάση με το αντίθετο φύλο, με τον άντρα, ότι θεωρεί ότι εσύ, ας πούμε, σαν γυναίκα, σαν μια εμφανίσιμη κυρία, σαν μια γυναίκα που γνωρίζεις κάποια πράγματα, είσαι μια γυναίκα η οποία προσφέρεις μέσα στο χώρο σου, αισθάνεται κάπου μειονεκτικά κάποιος, το έχεις αντιμετωπίσει ποτέ? Εγώ προσωπικά όχι. Εντάξει, από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να υπάρχει. Γιατί αυτό πάντα και οι άντρες θέλουν να υπερτερούν. Ναι, έτσι. Είναι γεγονός. Μπορεί διακριτικά να το καταλαβαίνω, προσπαθείς να τους κάνεις να μην μειονεκτούν, να τους κάνεις να πιστεύουν ότι αυτή είναι το παν, βέβαια χωρίς να τους μειώνεις, όχι να το κάνεις, απλά ότι δεν θα πάρεις τη θέση τους, ότι είσαι εκεί μαζί τους για να μπορέσεις μαζί τους να οργανώσεις, να διεκπαιρεώσεις, να κάνεις κάτι. Έχεις έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση, να μην ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσεις κάποιον, είτε είναι αυτός άντρας, για να μην μιλάμε μόνο έτσι για το άρον φίλο, είτε είναι άντρας τη γυναίκα, με τη συμπεριφορά του, είτε στον εργασιακό χώρο. Είσαι ένα ευγενικό άτομο και θεωρώ ότι εντάξει, θα υπάρξει κάποια στιγμή που ενδεχομένως να σε έχει φέρει κάποιος σε δύσκολη θέση. Πολλές φορές. Πώς το έχεις αντιμετωπίσει? Υπομονή.
σε σημείο που μου λέει και η κόρη μου, μαμά, τι υπομονή είναι αυτή που έχεις, θεωρώ. Αν μπαίνεις στη θέση του άλλου, πρέπει να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Γιατί το κάνει αυτό, ή γιατί αντιδρά έτσι. Γιατί αυτή στο σημείο να φωνάξει, να υψώσει τον τόνο της φωνής, να βρίσει οτιδήποτε. Όχι προσωπικά εμένα, και στη δουλειά και για τη δουλειά, για οτιδήποτε. Μα, και είναι λογικό. Το θέμα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις εκείνη, έτσι πρέπει να διαχειριζόμαστε τα πάντα. Και αυτό είναι που σε και κερδίζει. Και κερδίζεις και τον κόσμο. Έτσι έχω κερδίσει τον κόσμο. Έχεις χάσει ποτέ τον έλεγχο? Όχι, ευτυχώς. Ποτέ. Ποτέ, ε? Ποτέ, ποτέ. Και αυτό, και χαίρομαι είναι γι' αυτό. Είναι στα υπέρ σου. Ναι. Και δεν χάνω τον έλεγχο. Δηλαδή, όσο και να με εκνευρίσει κάποιος, που θα τύχει. Όσο και οτιδήποτε, δεν αποφεύγω, δεν θα απαντήσω, θα το σκεφτώ, θα συγκρατηθώ, γιατί δεν έχει. Δηλαδή δεν θέλω να προκαλέσω χειρότερα την κατάσταση. Θεωρώ ότι το να σιωπάς είναι καλύτερα. Το να σιωπάς είναι καλύτερα. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές, ότι αν κάτι σε θυμώσει, αν κάτι σε εκνευρίσει, μέτρα μέχρι το 10 και θα σου περάσει. Έτσι ακριβώς. Έτσι, και δεν το κάνει κανένας εσκεμμένο. Ναι, δεν το κάνει κανένας σίγουρα. Για να σε θίξει. Και το κάνει για κάποιο λόγο, γιατί και μου έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις. Ίσως και από εκεί έχουν δημιουργηθεί και πιο ισχυρές φιλίες. Μέσα από αυτή την αντιμετώπιση που είχα απέναντί τους. Για να το λες, κάτι ξέρεις εσύ. Κάτι ξέρεις, έχεις εμπειρία. Είναι που λέει ακόμα ο σοφός λαός, 10 σκέψου και μία μίλα. Μίλα, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, λοιπόν, σιγά σιγά κοίταξε να δεις πως πέρασε η ώρα και δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί το γενικεύσαμε, είπαμε πάρα πολλά. Και αν είχα το χρόνο, Ιωάννα μου, θα σου έκανα και άλλες ερωτήσεις, έτσι, πιο γενικές, γιατί είναι ερωτήσεις που αγγίζουν τη γυναίκα γενικότερα. Κλείνοντας όμως, επειδή βλέπω ότι γίνονται πολλές εκδηλώσεις με πρωταγωνιστή τον κύριο Νίκα, και επειδή βλέπω ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες, να, προχθές έγινε στο Ξυλόκαστρο. Ναι. Έγινε μια εκδήλωση το Σάββατο στο Ξυλόκαστρο, που συγκεντρώθηκαν οι κυρίες, εκεί γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες, έτσι, αναφέρθηκαν προβληματισμοί κτλ. Με τον κύριο Νίκα. Και τώρα πάλι μέσα σε αυτές τις μέρες, την Πέμπτη, νομίζω. Την Πέμπτη στις 18 του μήνα, στο Νόστρο Μόντο το καφέ, καλούμε όλες τις γυναίκες, από όλες τις ηλικίες, να κεράσουμε ένα καφέ. Θα είναι ο κύριος Νίκας, θα μιλήσει στις γυναίκες και θα μιλήσουμε και εμείς οι γυναίκες του συνδυασμού, πάντα γύρω από ένα θεσμικό πλαίσιο, στο πώς μπορεί η περιφέρεια μέσω θεσμικού πλαισίου να βοηθήσει στο πρόγραμμα στην πρόνοια και στην υγεία. Mm-hmm. Που είναι σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα είμαστε εκεί. Άρα θα σας προσκαλούμε. Θα χαρούμε εκεί. Πολύ να είστε εκεί. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον αγώνα σας και στον κύριο Νίκα και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχαριστήσω που τίμησες την εκπομπή μου με την παρουσία σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και να σας ευχαριστήσω διπλά, γιατί αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος, δεν κατάλαβα ότι είμαι στην τηλεόραση. Είναι και ο χώρος πολύ ωραίος χώρος, εδώ. Ξέρετε να κάνετε ωραίες εκπομπές. Να είσαι καλά. Πάντα εντυπωσιάζεται, και δεν το λέω επειδή είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πάντα εντυπωσιάζεται με τις εκπομπές και χαίρομαι που συμμετέχετε πάντα και εσείς σε ό,τι συμμετέχω κι εγώ. Μ' αρέσει και εμένα ο πολιτισμός. Το βλέπω. Και έχω μεγάλη ευαισθησία στο κομμάτι του πολιτισμού. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Αυτός ο χώρος είναι ευχάριστος και θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενεί. Είναι το ξενοδοχείο Αρίων στο Ξυλόκαστρο. Είμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, μας φιλοξενεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φιλοξενήσουμε πολλές κυρίες εδώ σε αυτόν τον χώρο που δεν δύναται να έρθουν στο στούντιό μας στην Κόρινθο. Οπότε λοιπόν δεν θα λείψει καμία υποψήφια. Όποιες λοιπόν, έτσι σας καλώ, όποια λοιπόν από εσάς θέλει εδώ να καθίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και με την Ιωάννα την Κασίμη, να αναλύσουμε κάποια πράγματα, να συζητήσουμε, δεν θέλουμε να αναλύσουμε, να συζητήσουμε απλά ανθρώπινα, όπως μια γυναίκα προς γυναίκα και χωρίς καμία μα καμία ανάκριση. Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί ναι, αυτοδιοίκηση με άρωμα γυναίκας υπήρξε και θα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, που και απόψε μας συντροφέψατε. Ραντεβού την επόμενη φορά με μια άλλη εξίσου όμορφη και καλή κυρία. Γεια σας.